Δεν κάθε τάμπτα μας, δεν κάθε λίγο να θέλει. Να σου πω, διάβαζα τώρα το βιογραφικό σου το πρωί. Και τα έχασα γιατί εγώ τουλάχιστον τώρα το έμαθα. Δεν ήξερα ότι εκτός από τη μουσική σου παιδεία έχεις σπουδάσει και άλλα πράγματα. Όπως είναι αγγλική φιλολογία, ρώσικη φιλολογία. Συγγνώμη παιδί μου, πότε τα έκανες όλα αυτά? Τα έκανα όλα μαζί. Πώς. Αν υπήγαινε 1,5 χρονών ήταν που την έστειλα στο νηπιαγωγείο για να ασχοληθώ με τις σπουδές. Και λοιπόν ασχολήθηκα, έκανα ιδιωτικά μαθήματα, μπορώ να έτσι λέει. Ναι, γιατί όταν παντρεύτηκα μου απαγορεύσανε να πηγαίνω στο κανονικό σχολείο. Πήγαινα στο απογευματινό και παράλληλα έκανα ιδιωτικά μαθήματα και έτσι μπήκα στο πανεπιστήμιο. Να σου πω κάτι τάντα μου όμως. Επίσης το βιογραφικό σου διάβασα ότι από πολύ μικρό κοριτσάκι ξεκίνησε το τραγούδι, από 5-6 ετών δηλαδή, βρέφος. Έλαβες μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς ως παιδάκι. Ασχολήθηκες πραγματικά και ουσιαστικά και σοβαρά με το τραγούδι. Και θέλω να καταλάβω, αφού είχες τέτοιο πάθος με τη μουσική και με το τραγούδι, πώς σκέφτηκες, δηλαδή πώς το συνδέεσαι, πολύ καλά έκανες, αλλά πώς σκέφτηκες να αφιερώσεις και χρόνο και σε άλλου είδους σπουδές, οι οποίες ίσως να μην σου χρειαζόντουσαν πολύ για το χώρο που θέλεις να ακολουθήσεις εύκολα. Γιατί δεν ξέρω εδώ, αλλά στη Γεωργία για μια γυναίκα που είναι παντρεμένη είναι πολύ δύσκολο να κάνει καριέρα στο τραγούδι. Από τη στιγμή που αποφάσισα ότι ήθελα να παντρευτώ και αγάπησα αυτόν τον άνθρωπο, αυτό έμεινε ούτε σαν όνειρο. Εξαφανίστηκε το τραγούδι. Δεν θα ασχοληθείς τελικά ποτέ με βαρά το τραγούδι. Όχι, πίστευα ότι δεν θα ασχοληθώ ποτέ. Καλά. Πώς πήρες από μας λοιπόν και στην Ελλάδα? Πώς πήγε το... Καμία σχέση με το τραγούδι. Το Rise of Fear. Δεν ήθελα να κάνω καριέρα εδώ στην Ελλάδα. Γιατί ήρθες τότε? Ήρθα γιατί όταν χώρισα ήταν και η οικονομική κατάσταση λίγο στη Γεωργία, λίγο περίεργη. Δύσκολη. Και ήθελα κάπου να πάω λίγο να ηρεμήσω, ξέρεις αυτό, που αν θα πήγαινα με το παιδί στο χέρι μου, δεν μπορούσα να πάω κάπου αλλού που δεν είχα κανέναν. Ήρθα εδώ που ήταν η μάνα μου. Συγγνώμη, ήταν η μαμά σου ήδη εδώ? Η μάνα μου είναι ήδη 11 χρόνια εδώ. Οπότε ναι, έχει μια λογική. Και ήρθα εδώ, έτσι για να κάτσω. Δεν την είχα δει χρόνια, 3 χρόνια περίπου. Μου λείπε φυσικά. Και ήρθα εδώ να κάτσω για όσο θα αντέξω, έλεγα. Αν τα προσαρμόστηκες εύκολα στην Ελλάδα? Απ' την αρχή όχι πολύ, γιατί δεν άντεχα να κάτσω στο σπίτι κάνοντας τίποτα, γιατί 1,5 χρόνο περίπου δεν έκανα τίποτα και βασικά δεν μου άφηνε η μάνα μου, γιατί οι δουλειές που μπορεί να βρει μια κοπέλα έρχοντας σε μια ξένη χώρα είναι, ξέρουμε τι δουλειές είναι. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν ξέρω, πιστεύω όλες οι μαμάδες θέλουν κάτι καλύτερο για το παιδί. Και η μάνα μου, ξέρεις, μου λέει, δεν θα κάνεις αυτά που κάνω εγώ, γιατί και η μάνα μου δύο δίπλωμα έχει. Έχει σπουδάσει πάρα πολύ. Τι έχει σπουδάσει? Τώρα, το κάθε φορά. Ένα είναι χημεία βιολογία. Σώπα, και το άλλο είναι δασολογία. Δασολογία. Και δούλευα στο Υπουργείο Δασολογία. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο. Εντάξει. Το καταλάβαμε. Ναι. Και όχι η μάνα μου, υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι που έχουν έρθει στην Ελλάδα αλλού για να δουλέψουν, γιατί ήταν πολύ περίεργη κατάσταση οικονομική στη Γεωργία. Και η μάνα μου δεν ήθελε να κάνω τέτοια δουλειά. Πίστευε πάντα ότι είχα φορέσει να κάνω κάτι παραπάνω από αυτό. Ποιος σκέφτηκε να λάβεις μέρος στο... Η μάνα μου πάλι. Τι ζώδια είναι η μάνα μου? Για σκορπιό. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Και τώρα, αλλά καμία σχέση. Καμία σχέση. Μακάρι να βγει η κόρη μου έτσι όπως είναι η μάνα μου. Η μάνα μου είναι τέλειος ήρεμη. Η κόρη μου κάνω. Καλά, είναι παιδάκι. Είναι παιδάκι, είναι θα αλλάξει. Εσύ τι ζώδιο σου ήταν πέρα? Εγώ και. Μάλιστα. Λοιπόν, και ξεκίνησε εκεί και έτσι είδες ξανά φως να φαίνεται στο όνειρό σου. Φως έβλεπα πάντα. Πάντα κάπου είχα ελπίδα. Δεν ήταν μόνο καλλιτεχνικό. Δηλαδή όταν σπούδασα ήξερα ότι με κάτι καλό θα ασχοληθώ και σπούδασα αγγλική και ρωσική φιλολογία. Τότε βέβαια ήθελα να γίνω ηθοποιός. Δηλαδή πριν θα παντρευτώ ούτε τραγουδίστρια δεν ήθελα πια να γίνω, γιατί συμμετέχα τότε στα music house και μου άρεσε η ηθοποία πάρα πολύ και ήθελα να γίνω ηθοποιός. Και μια σταθερότητα σε αυτά που ήθελε πάντα. Ναι, γύρω στα καλλιτεχνικά ήμουν πάντα, δεν έφευγα. Αλλά γλώσσα ήταν πάντα που μου άρεσε πολύ, αγγλικά σπούδαζα. Τότε θα μαθαίνεις εύκολα τις ξένες γλώσσες, γιατί τι μου. Τώρα ξέρεις τι γίνεται όμως, υπάρχει ένα κακό.
Επειδή ξέρεις, από την αρχή όταν μου λέγανε συνέχεια ότι πρέπει να μάθεις ελληνικά και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αν δεν ξέρεις ελληνικά. Λοιπόν, και τα έργα που έβλεπα στην τηλεόραση, χαμήλωνα τη φωνή να μην ακούω αγγλικά για να διαβάζω ελληνικά. Και παιδιά έχω συνηθίσει και τώρα συνειδητοποιώ ότι δεν ακούω ποτέ αγγλικά. Διαβάζω μόνο όταν βλέπω έργα. Εντάξει, και αγγλικά είναι τρίτη μου γλώσσα, δεν είναι η γλώσσα μου, ούτε δεύτερη. Δεύτερη μου είναι ρωσική. Η πρώτη ποια είναι? Γεωργιανή. Η οποία έχει σχέση με τα ρώσικα? Δηλαδή μας θυμίζει κάποια άλλη γλώσσα? Όχι, ούτε. Θα σου πω ABC στα Γεωργιανά. Πώς? Το... Εμείς, την αφάβητο. Αφάβητο να πω. Από κοντρεύω ζω το οικολόμενο όπως ζω ρεσε τα ούπα καγαχα σε τσε 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 τσε. Μέχρι το πι ήταν οκ. Μετά λίγο σαν να πήγανε παραπάνω. Της και είναι ξεχωριστή γλώσσα, κυρίως. Τα ρώσικα τότε γιατί τα επέλεξε, αφού δεν έχουν καμία σχέση με αυτά? Πώς σου ήρθε στα γλώσσα? Είναι δεύτερη γλώσσα στη Γεωργία, βασικά τώρα πια έχουν αλλάξει. Αλλά τότε όταν ήμασταν στη Σοβιετική Ένωση μιλάγανε όλοι. Δηλαδή χωρίς ρώσικα δεν υπήρξε, πρέπει να ξέρεις. Βέβαια η γενιά μου δεν είναι πολύ ασχοληθήκε με τα ρώσικα, αλλά ήταν μια χρήσιμη γλώσσα και νομίζω όσο πάει πιο πολύ χρήσιμη γίνεται. Ναι, λοιπόν, αλλά υπάρχει πρόβλημα, γιατί τώρα δεν ξέρω ποια τη γλώσσα μιλάω. Τα αγγλικά νομίζω δεν μιλάω πια τίποτα. Τι γλώσσα μιλάω? Γεωργιανά βασικά, αλλά άμα θέλει κάτι να μου ζητήσει, στα ελληνικά. Ζητάει στα ελληνικά σίγουρα. Το σχολείο που κάνει, κάνει δηλαδή τη γλώσσα αυτή? Δεν κάνει, απλά επειδή μιλάμε στο σπίτι γεωργιανά. Και θυμάται από 2 μήνες που πήγαινα στο σχολείο στη Γεωργία, πρόλαβε 2 μήνες. Θυμάται ακόμα και να γράφει. Βέβαια γράφει σαν 6 χρονών και όχι 11. Αλλά πάντως μπορεί να γράφει, μπορεί να διαβάσει τα γεωργιανά. Αλλά πια πλέον είναι πιο πολύ Ελληνίδα. Λοιπόν, πρέπει να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα δούμε έτσι ένα mini βίντεο που έχει μέσα την ζωή σου. Θα ακούσουμε το τραγούδι σου. Θα μας το πεις. Και θα μας πεις πώς φτάσατε, πώς καταλήξατε σε αυτό το τραγούδι. Εξ αρχής είπατε αυτό είναι τέλος. Δεν συζητάμε, δεν ακούμε, δεν συζητάμε για άλλα κομμάτια. Πάμε στις διαφημίσεις μας.